Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη tie break. Στο σημερινό επεισόδιο συναντάμε στα Χανιά μια γυναίκα που περνάει το δικό της μήνυμα, αλλά και τον τερματοφύλακα του Ηροδότου που θα μας συγκινήσει. Παράλληλα, ένας πολύπειρος προπονητής μιλάει στην κάμερα της εκπομπής. Μην ξεχνάτε να κάνετε like στις σελίδες της εκπομπής μας σε Facebook και Instagram. Η Χρύσα Κουλιεράκη είναι μια πολύ άσχολη γυναίκα. Διαιτητής μπάσκετ, αθλήτρια σκοποβολής και εργαζόμενη μητέρα. Η κάμερα του tie break ταξίδεψε στα Χανιά σε μια συζήτηση που περνάει τα δικά της μηνύματα στις γυναίκες που δεν τα παρατούν ποτέ. Μια γυναίκα όλα τα μπορεί. Αυτό μας διδάσκει η Χανιώτισσα Χρύσα Κουλιεράκη, η οποία είναι διαιτητής σε αγώνες μπάσκετ, αλλά και σε αγώνες με αμαξίδια για άτομα με ειδικές ικανότητες. Παράλληλα, ασχολείται με την σκοποβολή, καθώς ανήκει στην ομάδα του Παναθηναϊκού, εργάζεται και μεγαλώνει μόνη της τον 10χρονο γιο της, ο οποίος επίσης λατρεύει την καλαθοσφαίριση. Η Χρύσα φιλοξένησε την κάμερα του tie break στα Χανιά και σε μια όμορφη βόλτα στο παλιό λιμάνι μίλησε για όλα. Διαιτησία ξεκίνησα στα 18 στο Ηράκλειο σαν φοιτήτρια για να κρατήσω επαφή με το άθλημα που μου άρεσε, τον μπάσκετ που έπαιζα σαν παιδί. Οπότε έβγαλα τη σχολή μου, ξεκίνησα παράλληλα με τις σπουδές, ευκαιρία για ταξίδια, έμπαινε σε ένα κύκλο γνωριμιών κτλ. Ήρθαν οι εθνικές κατηγορίες, μετά λόγω μητρότητας η ζυγαριά ήταν πολύ ξεκάθαρη στο μυαλό μου τι θα επέλεγα. Τα πρώτα χρόνια του μικρού μου ήθελα να είμαι δίπλα του 100%, οπότε μετά επιστρέφοντας στα 28 μου ξαναμπήκα στην ενεργό δράση, όχι βέβαια στο κομμάτι των εθνικών κατηγοριών, αυτό το όνειρο είχε χαθεί, είχε μείνει πίσω. Συνέχισα όμως να είμαι δίπλα στο χώρο που μου αρέσει, μπάσκετ, γήπεδο, εντάξει, ότι είναι αυτό που με γεμίζει. Πώς είναι λοιπόν να είσαι γυναίκα διαιτητής? Είναι ιδιαίτερο. Γενικότερα η διαιτησία είναι ιδιαίτερη. Έχεις μια εξουσία εντός εισαγωγικών που θέλει πολύ, είναι λεπτές ισορροπίες. Εμένα μου αρέσει γιατί έχεις και ένα κομμάτι παιδαγωγικό στα παιδοεφηβικά. Να μάθεις, να διαπαιδαγωγήσεις τα παιδιά σε κανονισμούς, σε τρόπους συμπεριφοράς. Έχεις έναν διακριτικό ρόλο. Πρέπει να είσαι αφανής ήρωας. Πάντα το επίκεντρο είναι οι 10 αθλητές, δεν είσαι εσύ. Οπότε θέλει λίγο λεπτές ισορροπίες. Είναι ωραίος χώρος όμως. Ανθρωκρατούμενος μεν, αλλά ωραίος. Σου έχει τύχει κάτι άσχημο ποτέ σε αγώνα? Νομίζω άσχημο έντονο από αυτά που έχουμε συνηθίσει να ακούμε κατά καιρούς στους χώρους μας, όχι. Πάντα είχα λεπτές ισορροπίες και ευδιάκριτες κόκκινες γραμμές, είτε με προπονητές, είτε με παίκτες, είτε με κερκίδα κτλ. Δεν χρειάστηκε κάτι, πάντα σε μια κουβέντα ήμασταν όλοι διασφαλισμένοι. Και σαν προσωπικότητα το έχω να πω ότι έκανα λάθος, συγγνώμη, υπάρχει και αυτό. Στα δευτερόλεπτα που πρέπει να πάρεις μια απόφαση, το να κάνεις λάθος είναι ανθρώπινο. Θα πρότεινες σε γυναίκες που τους αρέσει να το ακολουθήσουν? Ναι. Αν θέλεις να κρατήσεις επαφή με το άθλημά σου, στο οποιοδήποτε άθλημα, είτε είναι μπάσκετ, είναι ποδόσφαιρο, βόλιο κτλ. Και θες να συνεχίσεις, δεν έχεις πολλές επιλογές. Θα είναι ή η διαιτησία θα είναι, ή η γραμματεία θα είναι, ή η προπονητική. Οπότε αν μπορείς κάτι να κάνεις να ακολουθήσεις, να είσαι στο χώρο που αγαπάς, εφόσον το αγαπάς, το κάνεις. Τώρα εάν κοιτάς το κάτι παραπάνω, εκεί που είναι θέμα στοχοπροσήλωσης, πόσο μπορεί να το χάσεις, πού θες να φτάσεις και πώς. Οι τρόποι είναι πολλοί, είναι στην ιδιοσυγκρασία του καθένα. Μετάνιωσες που δεν το κυνήγησες λίγο παραπάνω? Κοίτα, αν πω το μετάνιωσα, εκμηδενίζω λίγο μια κατάσταση που υπάρχει ένα παιδί, δεν συγκρίνεται η μητρότητα. Το μετανιώνω γιατί υπήρχε τρόπος να διεκδικήσω την εθνική κατηγορία, αλλά σεβάστηκα όλες τις καταστάσεις και είπα «ΟΚ, μέχρι εκεί είμαστε, το ασπάζομαι και προχωράω». Οπότε φροντίζω να με γεμίζει αυτό που κάνω. Να μπω, να παίξω, να αφιερώσω μία ώρα και 45 λεπτά από τη ζωή μου σε αυτό και να βγαίνω από το παιχνίδι και να λέω «ΟΚ, έδωσα τον καλύτερο μου αυτό». Είναι το πιο σημαντικό. Τώρα αν θα ήταν ένα παιχνίδι γάμα κατηγορίας, αν θα ήταν β' εθνική, αν θα ήταν 2-3 ταξίδια εκτός Κρήτης, οκ, εντάξει. Δίνονται οι δυνατότητες από άλλα χόμπι και γίνεται αυτό. Σου έχει τύχει ποτέ έτσι κάποιο φλερτ ή εντός ή εκτός γηπέδου μετά από παιχνίδι?
εντάξει, το πείραγμα είναι μέσα στα πλαίσια που το περιμένεις, νομίζω, μετά από λίγο. Είναι ανδροκρατούμενος χώρος, αν κατά βάση σφυρίζεις ανδρικές ομάδες, θα υπάρξει ένα πείραγμα, θα υπάρξει ένα σχόλιο, αλλά πάντα σε πολύ όμορφα και γλυκά κομμάτια. Δεν περνάνε στο χυδαίο ή στο προσβλητικό. Δόξα τω Θεώ, αυτό δεν το έχω βιώσει. Πάντως υπάρχουν και άλλες γυναίκες συνάδελφοί σου στην διαιτησία. Υπάρχουν και κριτικές και σε όλη την Ελλάδα. Πώς είναι το επίπεδο? Το επίπεδο συνεχώς εξελίσσεται. Βλέπουμε γενικότερα και στην κοινωνία μας ότι γίνεται αυτό, ότι αρχίζουν οι γυναίκες και μπαίνουν όλο περισσότερο σε περισσότερα πόστα. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι γυναίκες στον χώρο της διαιτησίας. Έχουμε και διεθνή, όπως είναι η Βάσο η Τσαρούχα, που σφυρίζει EuroLeague, εξαιρετική. Έχουμε γυναίκες που σφυρίζουν στην Α1 γυναικών και έχουμε και αρκετές γυναίκες που σφυρίζουν και στις εθνικές κατηγορίες και εδώ στην Κρήτη. Φαντάζομαι μπάσκετ παρακολουθείς, έτσι? Εννοείται, σταθερά. Μεγάλη απώλεια για μένα ότι αποχώρησε το Ρέθυμνο από την Α1 ανδρών. Οπότε αναγκαστικά θα βλέπω είτε από τηλεόραση είτε σε κάποιο ταξίδι θα το συνδυάσω. Και μετά με μεγάλη χαρά παρακολουθώ Α1 γυναικών εδώ, τον όμιλο Αντισφαίρησης Χανίων, που ήταν η ομάδα που ξεκίνησα και εγώ σαν παιδί και τώρα πάει ο γιος μου, που είναι πολύ μεγάλη η χαρά να μπαίνω και να βλέπω ένα κατάμεστο γήπεδο σε γυναικείο αγώνα. Είναι κάτι, νομίζω, πολύ πρωτόγνωρο για τα Χανιά και γενικότερα στο σύνολο της Α1 γυναικών να βλέπεις έτσι κερκίδα γεμάτη με τον κόσμο να παθιάζεται κτλ. Οπότε όσο μπορώ να παρακολουθώ και διαδικτυακά θα το κάνω, μ' αρέσει. Με χαλαρώνει. Από Ευρώπη τι παρακολουθείς? Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Γενικότερα θα προτιμήσω να δω Ευρωλίγκα, οτιδήποτε προκύψει, όσο προλαβαίνω στο χρόνο της ημέρας μου. Είναι πολύ γεμάτο, πόσο μάλλον άμα είσαι μόνη μαμά. NBA δεν μπορώ να σου πω ότι παρακολουθώ. Πιο πολύ βλέπει ο γιος μου, αλλά αν του κάνω ερώτηση θα ξέρει περισσότερα από μένα. Γενικότερα όταν θα έχω κενό χρόνο χαλαρό, θα δω αγώνα. Διαδικτυακά θα το ψάξω ή θα προτιμήσω να δω ελληνικό πρωτάθλημα αγώνες για να δω συναδέλφους μου κατά καιρούς. Άρα έχεις περάσει και στο γιο σου το γονίδιο του μπάσκετ, ε? Ναι, εννοείται. Και είναι και φοβερός. Έχει και άποψη και θα δει και θα σχολιάσει. Είναι φανατικός. Μαζί τα Σαββατοκύριακα μαζί να παρακολουθούμε. Μας αρέσει. Όμως ξέρω ότι πέρα από μπάσκετ έχεις και άλλες ασχολίες και είναι αρκετά ενδιαφέρουσες, μπορώ να πω, γιατί έχεις διαλέξει ιδιαίτερα αθλήματα για να ασχοληθείς. Η αλήθεια είναι αυτή. Μια μικρή παρένθεση. Πέρα από το κομμάτι της διαιτησίας στους Αρτιμελείς, είμαι και στο μπάσκετ με αμαξίδιο για άτομα με ειδικές ικανότητες. Εκεί είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το κομμάτι στην κάθε περίπτωση. Έχεις πάρει εξαιρετικές συνεντεύξεις σε άτομα τα οποία αντικατοπτρίζουν αυτή την κατάσταση. Από εκεί και πέρα το άλλο άθλημα είναι σκοποβολή. Είμαι στο δυναμικό του Παναθηναϊκού από φέτος. Ιδιαίτερο άθλημα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι της πρακτικής και τα Χανιά φημίζονται για ένα εξαιρετικό σκοπευτήριο πάνω στο καμπάνι, το οποίο σιγά σιγά αρχίζει ο κόσμος και το γνωρίζει περισσότερο. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να θες να ασχοληθείς με τη σκοποβολή? Είναι άθλημα μυαλού. Σαν μότο μου έχω το ότι εμπόδιο είναι οτιδήποτε μπορεί να απομακρύνει τα μάτια σου από το στόχο. Η στοχοπροσύλωση είναι πολύ βασική σε κάθε τι που κάνουμε στη ζωή μας. Και το ένα έφερε το άλλο, γνωριμίες και τα λοιπά, και ξεκίνησα πολύ ερασιτεχνικά, πολύ στην παρέα, γιατί κάναμε φιλίες μέσα σε όλο αυτό. Και μετά ήρθε μια πολύ καλή πρόταση, είμαι στον Παναθηναϊκό μαζί με τον προπονητή μου, τον Θοδωρή τον Κοταρά, και συνεχίζουμε σταθερά. Σε πιο χαμηλό επίπεδο, όχι πρωταθλητισμό με την αυστηρή του έννοια, αλλά είναι όμορφο. Μπάσκετ, σκοποβολή, ένα παιδί, τι άλλο περιέχει η ζωή της Χρύσας? Λοιπόν, έχω τελειώσει φυσικός και τελείωσα και το μεταπτυχιακό μου στην ειδική αγωγή, οπότε μετά κάνω παρεμφερή μετεκπαιδεύσεις πάνω στην παιδοψυχολογία που με ενδιαφέρει. Είμαι χωρισμένη μαμά ενός δεκάχρονου πλάσματος. Εδώ τώρα οφείλω να σου πω ότι έχω ένα καλό background. Έχω έναν μπαμπά, σούπερ ήρωα, μας έχει στηρίξει πολύ η παππούς Ανδρέας. Από εκεί και πέρα δουλεύω εκεί, στην Κεπεδίχ ΚΑΜ, είναι το τμήμα πολιτισμού, όπου έχουμε σαν πρόεδρο τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιαννακάκη, δίπλα στον οποίο έχω μάθει πολλά, και έχω και έναν εξαιρετικό προϊστάμενο, τον Δημήτρη τον Πιτσαξή. Έχουμε φτιάξει μια πολύ ωραία ομάδα, είναι όλα υπέροχα εκεί.
Και γενικότερα η ζωή μου εξελίσσεται θετικά. Θέλω να βλέπω μισογεμάτο το ποτήρι και να βλέπω την αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων. Υπάρχουν και δύσκολες μέρες, αλλά okay, με χαμόγελο και υγεία συνεχίζουμε και προχωράμε. Πάντως κλείνοντας να πω ότι περνάς ένα υπέροχο μήνυμα ότι μια γυναίκα μπορεί να είναι και μαμά, μπορεί να είναι και διαιτητής, να κάνει τα χόμπι της, τα χόμπι που αγαπάει, να έχει μια δουλειά, ό,τι δουλειά και αν είναι αυτή, και να έχει μια ευτυχισμένη ζωή. Νομίζω ότι όταν θέλεις, σίγουρα θα βρεις τον τρόπο να πετύχεις έστω και λίγο κάτι από αυτό που αγαπάς, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Είναι μέσα σου πόσο τα έχεις βρει με τον εαυτό σου και έχεις μια ισορροπία. Αν έχεις και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, νομίζω ότι ο δρόμος για την ευτυχία και την επιτυχία είναι μονόδρομος. Είναι στο χέρι μας, νομίζω. Ο τερματοφύλακας του Ηροδότου, Τίμος Λουτριώτης, βίωσε πριν χρόνια μια τραγωδία που, όπως μας εξομολογείται ο ίδιος, τον σημάδεψε. Παράλληλα, μας μιλάει για τον Ηρόδοτο, το πρωτάθλημα και την εθελοντική δράση την οποία ο ίδιος ξεκίνησε στο Ηράκλειο. Ο κόσμος συνηθίζει να λέει πως κάθε άνθρωπος έχει και μια ιστορία ζωής να σου διηγηθεί. Αυτό συμβαίνει και με τον τερματοφύλακα του Ηροδότου, Τίμο Λουτριώτη, ο οποίος σε πολύ μικρή ηλικία έχασε τη σύντροφό του ενώ βρισκόταν σε αποστολή για τελικό κυπέλου. Φανερά συγκινημένος, θα μας γυρίσει αρκετά χρόνια πίσω στη νύχτα που του άλλαξε τη ζωή. Ενώ παράλληλα αναφέρεται στην ομάδα της καρδιάς του, τον Ηρόδοτο, τους στόχους που έχει θέσει και φυσικά στο Save Your Hood. Πρόκειται για μια σπουδαία πρωτοβουλία που έχει πάρει, όπου μαζί με εθελοντές καθαρίζουν μέρη στο Ηράκλειο. Τι να πω, τι να προθυμηθώ από τα χρόνια που ήμουν εδώ πέρα. Πραγματικά μου έρχονται πολύ σπουδαίες αναμνήσεις και μεγάλες στιγμές. Νιώθω πάρα πολύ καλά που είμαι εδώ ξανά. Είναι σαν να μην έλειψα καθόλου. Πραγματικά νιώθω σαν να είμαι και τα 4 χρόνια εδώ πέρα. Η φετινή χρονιά είναι η πιο παράξενη για όλους, όχι μόνο για σένα, για όλους τους ποδοσφαιριστές. Πώς τη βιώνεις εσύ? Σίγουρα είναι μια δύσκολη χρονιά, πρωτόγνωρη. Πραγματικά ούτε εγώ ξέρω αν έχω διαχειριστεί σωστά τον τρόπο αυτό, τη διακοπή όλη αυτή που έχει γίνει στο ποδόσφαιρο και γενικά στον αθλητισμό. Όλα θα φανούν στο μέλλον, βέβαια, έτσι. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Όπως καταλαβαίνουμε, όπως και όπως ξέρουμε, οι αθλητές της ΓΑΜΑ Εθνικής είναι παιδιά τα οποία τα βγάζουν πέρας δύσκολα. Οπότε είναι για όλους μια δύσκολη χρονιά. Και πραγματικά ο Θεός να βάλει το χέρι του και να καταφέρουμε όλοι να τη φτάσουμε στο τέλος της. Ο στόχος του Ηροδότου είναι να βγαίνει, να πρωταγωνιστεί πάντα και να προσπαθεί να βγαίνει παντού πρώτος. Δεν υπάρχει άλλο στόχος. Ακόμα και αν δεν θέσουμε ένα στόχο, η ομάδα από μόνη της μιλάει. Η ομάδα, η φανέλα από μόνη της πρέπει να πρωταγωνιστεί και είναι τόσο μεγάλο σύλλογος που πραγματικά κάτι λιγότερο από το πρωτάθλημα ή από την πρώτη θέση γενικά, είτε είναι μπαράζ, είτε είναι, δεν ξέρω εγώ σε τι συνθήκες θα μας βάλουν να αγωνιστούμε, πρέπει να είναι πάντα πρωταγωνιστικός. Ο Ηρόδοτος είναι πολύ μεγάλη ομάδα, ο Ηρόδοτος βασίζεται στον κόσμο του, που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ο κόσμος να βοηθήσει την ομάδα, καθώς είμαστε σε εποχή COVID και δεν μπορεί να εισέλθει στο γήπεδο. Οπότε η διοίκηση έχει ένα διπλό βάρος στις πλάτες της, να προσπαθήσει να στηρίξει τους ποδοσφαιριστές μόνη της, χωρίς τη βοήθεια του κόσμου. Και αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο και πρωτόγνωρο και θέλει πολύ μεγάλο ψυχικό στένος για να τα καταφέρει κάποιος. Το βάρος είναι πάρα πολύ μεγάλο στις πλάτες τους, πραγματικά.
Ο κριτικός όμιλος πώς σου φαίνεται, γιατί πρόκειται για έναν όμιλο στον οποίο δεν έχει τύχει να αγωνιστείς ξανά, γάμα εθνική δηλαδή, μόνο με ομάδες της Κρήτης. Ναι, πραγματικά πίστευα ότι δεν θα είναι τόσο δύσκολος ο όμιλος. Θεωρούσα ότι θα είναι λίγο πιο βατός και ότι οι ομάδες θα μπορούν έτσι λίγο να είναι πιο χαλαρές, εφόσον δεν έχουν και τα έξοδα του να πηγαίνουν Αθήνα, να παίζουν πολύ πιο δύσκολα παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά, έχω δει ότι δεν είναι έτσι οι συνθήκες. Νομίζω ότι όλοι δίνουν το παραπάνω για να μπορέσουν να κερδίσουν τον Ηρόδοτο ή τα τοπικά ντέρμπι εδώ πέρα βλέπω ότι είναι πολύ σκληρά. Ίσως να τα παρακολουθεί και περισσότερος κόσμος από ότι θα παρακολουθούσε άμα έρχονταν μια ομάδα από την Αθήνα ή μια ομάδα από τη Ρόδο. Οπότε αυτό με βάλει σε σκέψη και κατάλαβα ότι είναι πιο δύσκολο να είσαι σε κριτικό όμιλο παρά να είσαι σε ένα μεικτό όμιλο που θα έχει νησιά, θα έχει την Αθήνα, θα έχει τον Πειραιά. Οπότε για όποιον δεν ξέρει, είναι μια παγίδα αυτό. Είναι μια παγίδα το να θεωρήσει ότι είναι κάτι εύκολο. Είναι πραγματικά δύσκολα πράγματα και κάθε εβδομάδα είναι σαν να παίζει τελικό. Δεν γνωρίζω αν έχεις σκεφτεί ακόμα την απόσυρσή σου από τα γήπεδα, αλλά αν την έχεις σκεφτεί, ο Ηρόδοτος είναι η ομάδα που θα ήθελες να κλείσει την καριέρα σου. Σε αυτό μπορεί να είμαι κατηγορηματικός ότι είναι η τελευταία ομάδα που αγωνίζομαι. Όποια πρόταση και να έρθει, σε όποια κατάσταση και να είμαι, δεν περνάει καν από το μυαλό μου να αγωνιστώ κάπου αλλού. Είναι επιλογή μου και φυσικά και επιλογή των ανθρώπων που με έφεραν πίσω να τελειώσω την καριέρα μου εδώ πέρα που αγαπήθηκα πιο πολύ. Οπότε δεν περνάει καν σαν σκέψη να πάω κάπου αλλού. Από εκεί και έπειτα, αυτή τη στιγμή δεν έχω σκεφτεί ακόμα την αποσύρσή μου. Σωματικά είμαι σε καλή κατάσταση. Νομίζω είμαι απόλυτα ανταγωνιστικός. Οπότε για όσο θεωρώ εγώ ότι είμαι σε καλή κατάσταση, θα συνεχίζω να αγωνίζομαι. Δεν το γνωρίζω το ποσοστό που θα έχω. Πραγματικά δεν το έχω σκεφτεί. Πραγματικά όπου θεωρήσει η ομάδα ότι είμαι απαραίτητος, θα μου κάνει την πρόταση και θα τη δεχτώ με μεγάλη μου ευχαρίστηση. Είναι τιμή να ανοίξω ονειρότητο από οποιοδήποτε πόσο. Σίγουρα σαν αθλητής είναι πολύ σπουδαίο, αλλά από όποιο πόσο μπορώ να βοηθήσω και να τιμήσω κι εγώ με την παρουσία μου τον ονειρότητο, νομίζω ότι θα το δεχτώ με μεγάλη μου ευχαρίστηση. Πέρα από τις πολύ μεγάλες στιγμές που είπαμε ότι έχεις ζήσει με τον Ηρόδοτο, τι είναι αυτό που σου μένει στο μυαλό περισσότερο? Περισσότερο εδώ πέρα μου έχει μείνει η αγάπη του κόσμου, μου έχει μείνει η αγάπη της διοίκησης και γενικά οι συνθήκες εδώ πέρα είναι ιδανικές για μένα και γι' αυτό πήρα την απόφαση να αγωνιστώ τα τελευταία μου χρόνια εδώ πέρα. Αυτό μου έχει μείνει, έχω κερδίσει τίτλους και με άλλους συλλόγους. Αλλά αυτή τη ζεστασία και αυτή την αγάπη του κόσμου δεν την έχω ζήσει αλλού. Οπότε για μένα είναι αυτό που μου έχει μείνει ότι συναισθηματικά είμαι απόλυτα γεμάτος και ευτυχής και είναι κάτι που με κάνει πολύ χαρούμενο που βρίσκομαι εδώ. Έχεις σκεφτεί ποτέ γιατί να μην έχω έρθει λίγο νωρίτερα στον Ηρόδοτο? Έχω σκεφτεί να μην είχα φύγει. Αλλά το έχω σκεφτεί, ναι. Παρ' όλα αυτά όμως ευχαριστώ τον Θεό που έστω και σχετικά αργά μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να αγωνιστώ σε αυτό το σύλλογο. Σίγουρα ο κύριος Ογιανός ήταν ο πρωτεργάτης αυτής της συνεργασίας, όπου το 2016 με έφερε στον Ηρόδοτο και πραγματικά τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μαζί με μένα είμαστε και δύο της εκκλησίας, του ήθους, δηλαδή ταιριάζουμε απόλυτα. Και στον Ηρόδοτο να μην ήμουν απαλή παρέα θα κάναμε. Οπότε τον ευχαριστώ πάρα πολύ, σίγουρα και τον πρόεδρο τον κύριο Γεωργιάδη και τους συμβούλους, γιατί όπως ξέρετε ο Ηρόδοτος λειτουργεί με την πλειοψηφία, έτσι. Όταν κάτι που θα αποφασίσουν όλοι είναι και αυτό που θα συμβεί. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι συμφωνήσαν στο να ξαναγυρίσω πίσω και βρίσκομαι εγώ αυτή τη στιγμή εδώ. Από όλα τα χρόνια της καριέρας σου θέλω να αναλογιστείς ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που έχεις βιώσει. Πιο δύσκολη στιγμή στην καριέρα μου, 2004, νομίζω είμαι σε ένα νησί στην Κάρπαθο, παίζουμε τελικό κυπέλου, συμβαίνει ένα ατύχημα στην Αθήνα, σκοτώνει την κοπέλα μου, νομίζω αυτή ήταν μια στιγμή που με σημάδεψε για τα υπόλοιπα χρόνια. Είχα τάσεις φυγής, δεν μπορούσα να μείνω στην Αθήνα και αποφάσισα μετά να παίρνω μεταγραφή συνέχεια στην επαρχία.
Αυτή ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή, ήταν σε μικρή ηλικία. Αν δεν κάνω λάθος, ήμουν περίπου στα 20, 21, 22, κάπου εκεί νομίζω. Μου είχε στοιχήσει, καθώς έχω κρατήσει και καλές σχέσεις με την οικογένειά της κτλ. Οπότε είναι κάτι που δεν ξεπαίνεται όταν το βιώσει σε μικρή ηλικία. Θεωρώ ότι ήταν από τις πιο δύσκολες στιγμές που μπορεί να τύχουν σε έναν αθλητή και μάλιστα όταν λείπει σε υποχρεώσεις του αγωνιστικές. Και νομίζω ότι και ακόμα και μέχρι σήμερα σε στοιχιώνει σε εισαγωγικά. Ναι. Δυσκολεύομαι κιόλας αυτές τις μέρες να παίξω μπαλά. Πραγματικά αυτές οι δύο μέρες που έχουν περάσει τώρα, μόνο εγώ ξέρω μέσα μου πώς νιώθω. Στον έξω κόσμο δεν φαίνεται αυτό, δεν θα δείξω κάτι, αλλά εντάξει, είναι κάτι που με στεναχωρεί, γιατί πάντα ζητούσα συμβουλές για παράδειγμα από εκεί πέρα, οπότε τώρα την έχω χάσει τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, με στηρίζει η οικογένειά μου παρόλα αυτά, η αδερφή της. Νομίζω ότι εντάξει, όλοι μεταξύ μας παλέψαμε και το έχουμε ξαναπεράσει κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Όχι σε απόλυτο, αλλά εντάξει, η ζωή συνεχίζεται και προσπαθούμε για το καλύτερο. Νομίζω ήταν πρόσφατα, τώρα πριν πολύ λίγα χρόνια, που πάλι έπαιζες τελικό την ακριβώς ίδια μέρα. Ναι, είχε τύχει να παίζω τελικό 25 Μαρτίου. Ένας τελικός που κρίθηκε από δικιά μου απόκρουση σε πέναλτι. Πραγματικά ώρες-ώρες δηλαδή σκέφτομαι ότι μήπως με βοηθάει και κάποιος από εκεί ψηλά. Ναι, είχε τύχει, οπότε είχα αφιερώσει και εκείνο το κύπελο στον άδικο χαμό της. Σίγουρα πάντως αυτές οι μέρες είναι δύσκολες για μένα και για την οικογένειά της που το έχει βιώσει πολύ πιο δύσκολα. 25 Μαρτίου πάντα θα είναι μια δύσκολη στιγμή. Τώρα με την καραντίνα για αυτά ήμουν πάλι μόνος μου εδώ. Τα σκέφτηκα ξανά. Όταν είσαι σπίτι κλεισμένος πολλές ώρες δεν μπορείς να μην στεναχωρηθείς. Εντάξει, προχωράμε. Ένα μικρό παιδί είμαστε μέσα μας, στην ψυχή μας, οπότε είναι λίγο δύσκολο να είμαστε συνέχεια σκληροί. Δεν είμαστε σκληροί. Νομίζω ότι αυτά τα βιώματα σε μαλακώνουν. Απλά εντάξει. Προσπαθώ να στηρίζω και τους υπόλοιπους. Προσπαθώ να στηρίζω την αδερφή της, την οικογένειά της. Δεν μπορώ εγώ να δείχνω συντρίμια και στεναχωρημένος και πρέπει και τους άλλους να τους στηρίξω. Νομίζω ότι εντάξει, έχουν περάσει πολλά χρόνια. Τα συναισθήματα βέβαια είναι ίδια. Δεν είναι λιγότερα. Αλλά προσπαθούμε να ξεγελάσουμε τον εαυτό μας. Ένα νέο κορίτσι, καλή οικογένεια, μεγαλωμένη. Είναι άδικο. Συμβαίνει και σε πολλές οικογένειες δυστυχώς. Και εδώ συναλλικά να σου ξέρω οικογένειες που έχουν χάσει τα παιδιά τους και πραγματικά τους συμπονώ και καταλαβαίνω πως είναι. Και σε άλλα μέρη της Ελλάδος που κατά καιρούς έχω αγωνιστεί. Δυστυχώς συμβαίνουν αυτά και κάθε μέρα κάνουμε το σταυρό μας που είμαστε υγιείς. Να αλλάξουμε θέμα, να ελαφρύνουμε το κλίμα. Έχεις ξεκινήσει μία δράση τώρα μες στην καραντίνα όσον αφορά την καθαριότητα της πόλης. Μίλησέ μου γι' αυτό. Όπως ξέρουμε, στην εποχή τώρα COVID όλοι είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας, οπότε ψάχνουμε μία διέξοδο στο να κάνουμε πράγματα, να γεμίσουμε το χρόνο μας. Εγώ επειδή μένω στο Ηράκλειο και το αγαπάω πάρα πολύ, πραγματικά ξεκίνησα αυτή τη δράση να μαζεύουμε πλαστικά μαζί με παιδιά που έχουν γι' αυτή το ίδιο σκεπτικό και να βοηθάνε στο να γίνει πιο βιώσιμο το μέρος. Καθαρίζουμε παραλίες από τα πλαστικά, μέρη που συχνάζουν παιδάκια, συχνάζουν οικογένειες. Θέλουμε και εμείς να βάλουμε έτσι ένα λιθαράκι στο να καλυτερεύσουμε λίγο την ποιότητα ζωής μας. Και πραγματικά είναι κρίμα γιατί το Ηράκλειο είναι πολύ ωραίο. Θα έπρεπε όλοι έτσι να είμαστε λίγο πιο
ευσυγκίνητοι για να καταφέρουμε να φτιάξουμε κάποια πράγματα που θα τα βρούμε μπροστά μας. Πραγματικά, δηλαδή, το να μαζέψεις ένα πλαστικό από ένα παγκάκι είναι κάτι που βοηθάει εσένα. Εσύ θα κάτσεις εκεί πέρα. Έτσι λοιπόν και εμείς κάνουμε αυτή τη δράση. Θεωρούμε ότι θα παρασύρουμε και άλλους ανθρώπους στο να αποφασίσουν και αυτοί να καθαρίζουν έστω το μέρος που κάνουν βόλτα. Οπότε να είμαστε κι εμείς έτσι λίγο πιο καλά ψυχολογικά, να νιώθουμε ότι παράγουμε ένα έργο και βοηθάμε έτσι λίγο τις συνθήκες. Έχεις και στο αυτοκίνητο σου πάντα, στο πίσω μέρος, στο πόρτ μπαγκάζ, τροφή και όπου δεις αδέσποτα σταματάς και τους δίνεις. Εντάξει, Χρύσα μου, εσύ μου το λες τώρα ότι είναι κάτι σπουδαίο, αλλά εγώ δεν το θεωρώ σπουδαίο. Πραγματικά στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν έρχεται κακοκαιρία. Μέσα μου γίνεται πόλεμος συναισθημάτων. Πραγματικά στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Είναι τόσα πολλά τα αδέσποτα έξω που δεν... Και να θες να βοηθήσεις, βρίσκεις τοίχο. Πραγματικά λες, όχι, κοιτάεις ένα και μετά βλέπεις άλλα 10. Δεν ξέρω, η ψυχή μου εμένα γίνεται κομμάτια. Δεν μπορώ να τα απεξέλθω σε αυτό. Είναι μεγάλη μου αδυναμία. Ειδικά τα αδέσποτα σκυλιά είναι αδυναμία μεγάλη και δεν ξέρω, πραγματικά στεναχωριέμαι. Ίσως να στεναχωριέμαι πιο πολύ από κάποιους ανθρώπους, αλλά νομίζω ότι στεναχωριέμαι πολύ. Έχω τροφή. Άμα βρω κάποιον, θα δώσω. Για μένα δεν είναι τίποτα πραγματικά. Δηλαδή, μου το λες σαν ένα γεγονός που εγώ δεν μπορώ να το νιώσω ότι κάνω κάτι σπουδαίο. Θα έπρεπε όλοι να το κάνουμε αυτό. Και πραγματικά χαίρομαι όταν βλέπω μικρά παιδάκια που είναι με σκυλάκια στη βόλτα τους, γιατί αυτό δείχνει ότι θα τα αγαπήσουν και όταν μεγαλώσουν. Δεν θέλω τα ζώα να τα κακομεταχειριζόμαστε. Ακόμα κι αν δεν είμαστε φιλόζωοι, ας μην τους κάνουμε κακό. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Ας μην τους κάνουμε κακό. Δεν θέλουμε να το ταΐσουμε, δεν πειράζει. Μην το πειράξεις όμως κιόλας. Είναι κάτι που με συγκλονίζει πραγματικά. Και γι' αυτό κιόλας από όλα τα site, σε Facebook και σε αυτά, δεν συμμετέχω σε κανένα. Δεν μπορώ να βλέπω κακοποιημένα ζώα. Πραγματικά ράγεις γαριά μου. Θέλω να μου πεις από Έλληνες θερματοφύλακες ποιους θεωρείς τους ικανότερους, αλλά και από ξένους. Από Έλληνες θερματοφύλακες. Σίγουρα διεθνείς θερματοφύλακες όπως ο Βλαχοδήμος, θεωρώ ότι η εξέλιξή τους είναι πραγματικά τεράστια. Όπως ξέρουμε, αγωνίζεται σε ευρωπαϊκούς συλλόγους που εκεί ανεβαίνει και η αξία σου. Νομίζω για Έλληνα θερματοφύλακα είναι ο καλύτερος. Τώρα, όσον αφορά τους ξένους, έχω δει φοβερά πράγματα από Ter Stegen, Μπαρσελόνα. Έχω δει να είναι ένας πλήρης θερματοφύλακας. Μη γελάς, Χρύσα, μη γελάς. Ξέρω ότι σε πληγώνουν αυτά, αλλά πρέπει να τα δέχεσαι όλα. Είναι ένας πλήρης θερματοφύλακας. Στα πόδια του, στις εξόδους του, κάτω το τέρμα, που κυρίως κάτω το τέρμα ο θερματοφύλακας κρίνεται. Εντάξει, νομίζω ότι αυτοί οι δύο τερματοφύλακες μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Να το πάω και σε πιο τοπικό επίπεδο. Αν έχεις ξεχωρίσει κάποιον από τη ΓΑΜΑ Εθνική ή κάποιον έτσι που να είναι νεαρός και να είπες ότι αυτός θα κάνει καριέρα. Όπως ξέρετε τώρα, οι ακαδημίες όλες έχουν ρίξει το βάρος στα νέα παιδιά. Πραγματικά και εγώ από τις ακαδημίες των τερματοφυλάκων που ασχολούμαι εδώ στον Ηρόδοτο, βρίσκω μεγάλο ταλέντο. Πραγματικά έχουν μέσα τους μεγάλο ταλέντο τα παιδιά και αγάπη για το άθλημα. Θεωρώ ότι το Ηράκλειο και γενικά η Κρήτη βγάζει θερματοφυλάκες, όπως έχουμε δει και στο παρελθόν. Τώρα για θερματοφύλακες ΓΑΜΑ Εθνικής, έχει καλούς θερματοφύλακες. Η Αγκιόζης, αν δεν κάνω λάθος, του ΠΟΑ, για εμένα ίσως είναι ο καλύτερος στην κατηγορία, σταθερός, ξέρει τι ζητάει μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι αυτόν ξεχωρίζω από όλους τους υπολείπους, χωρίς όμως να θέλω να μειώσω κάποιον. Θεωρώ ότι όλα τα παιδιά δίνουν το 100% των δυνάμεών τους και ότι είναι όλοι για να αγωνίζονται πάρα πολύ καλοί.
Ο Νίκος Παντέλης είναι ένας προπονητής με βαρύ βιογραφικό, καθώς έχει αφήσει το δικό του στίγμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το tie break βρέθηκε στο Ρέθυμνο και συνάντησε τον προπονητή Σαντορίνης πριν το μάτς με την Επισκοπή. Ο Νίκος Παντέλης έχει περάσει από πολλές ομάδες και η φήμη του είναι αρκετά γνωστή στο ελληνικό ποδοσφαιρικό κοινό. Ο έμπειρος τεχνικός φέτος έχει τα ενία της νεοσύστατης Σαντορίνης στη Football League. Μιλώντας στο tie break, αναφέρεται στην ομάδα του, στο παιχνίδι που του έχει μείνει χαραγμένο στο μυαλό ενώ παίρνει θέση και για την αναδιάρθρωση. Σίγουρα αλλιώς τα περιμέναμε. Καταρχάς αλλάξαμε κατηγορία στα χαρτιά. Ξεκινήσαμε με προδιαγραφές να φτιάξουμε το ρόστερ γιατί κάναμε εθνική να πρωταγωνιστήσουμε. Έγινε αυτό με την αναδιάρθρωση, πήγαμε στη Football League. Από εκεί και πέρα, επειδή ήταν πολύ μικρό το χρονικό διάστημα, προσπαθήσαμε να πάρουμε κάποιους παίχτες για την δύο πάνω κατηγορία που να έχουν εμπειρία. Γενικά είμαι ευχαριστημένος και από τη ζωή εκεί στη Σαντορίνη. Βέβαια τώρα τελευταία θεωρώ ότι τη βδομάδα μία-δυο μέρες καθόμαστε στη Σαντορίνη, όλες τις άλλες μέρες είμαστε στο καράβι, στο αεροπλάνο, αλλά πολλές φορές ότι στο ποδόσφαιρο άμα κερδίζεις κάτι πρέπει να το κερδίζεις με κόπο, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις, και θεωρώ ότι για μένα είναι το καλύτερο που η ομάδα μπόρεσε και ανέβηκε κατηγορία, γιατί θεωρώ ότι έχει όλες τις προοπτικές να παραμείνει σε πρώτη φάση σε αυτήν την κατηγορία και μετά είναι αυτό που λέει και ο λαός, τρώγοντας ανοίγει η όρεξη. Coach, θα ήθελα να σταθούμε και στο θέμα των ταξιδιών. Έχεις αναφερθεί ξανά σε αυτό. Είναι κάτι που δυσκολεύει πάρα πολύ και τις προσπάθειες. Και βλέπουμε και ότι η ομάδα, παρά το γεγονός ότι ταξιδεύει συνέχεια, έχει πολύ καλή παρουσία. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα είναι ότι εμείς είμαστε συνειδητοποιημένοι και αυτό μετράει πολύ στο ποδόσφαιρο. Και είμαστε συνειδητοποιημένοι γιατί είτε εντός είτε εκτός πάντα παίζουμε εκτός έδρας. Σίγουρα μας δυσκολεύουν οι μετακινήσεις πιο πολύ από πλευράς να μπορούν οι παίχτες να ξεκουραστούν. Δεν μπορούμε να κάνουμε και τις προπονήσεις αφενός γιατί πολλά παιχνίδια είναι Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, αλλά και αφετέρου ότι εμείς είτε παίζουμε στην Άξο εντός έδρας είτε εκτός έδρας, πάντα πάμε δύο μέρες πιο πριν. Οπότε αυτή τη στιγμή, επειδή δουλέψαμε όταν γυρίσαμε την πανδημία και βέβαια τα παιδιά δουλέψαν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά θεωρώ ότι και πριν αρχίσει το φρουτάσμα, αυτό το διάστημα που είχαμε σχεδόν ένα μήνα, δουλέψαμε πολύ γιατί σας είπα και πριν, ήμασταν συνειδητοποιημένοι και ξέραμε ότι κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος θα είχαμε πιο πολύ συντήρηση και όχι προπόνηση, και νομίζω ότι μέχρι τώρα η ομάδα, δόξα Θεός, ανταποκρίνεται καλά. Και αυτό που παρατηρώ, και επειδή ξέρω και τη δουλειά του Χρήστη του Παπαϊωάννου, είναι ότι έχετε και πολύ λίγους τραυματισμούς, ελάχιστος μπορώ να πω. Ναι, καταρχάς είναι πολύ καλό ότι η ομάδα έχει τον Χρήστο σαν γυμναστή. Εγώ τον ήξερα και παλιά, είχαμε συνεργαστεί στον Ηρακλή Ψαχνό στη Β' Εθνική. Και το παιδί ο Λόντος που ήταν στην αρχή και αυτός βοήθησε. Θεωρώ όμως ότι από φυσική κατάσταση είμαστε πάρα πολύ καλά, από τις ομάδες που και το δείχνουμε και στο γήπεδο, και πάνω σε αυτό έχουμε πατήσει, ούτως ώστε να μπορούμε σε όλες αυτές τις δυσκολίες να μπορούμε να αντιπαρέλθουμε. Σίγουρα η ομάδα της Σαντορίνης είναι αυτό που λέμε γωνία μαγαζί. Βέβαια αυτές τις περιόδους όταν υπάρχει μια ομάδα η οποία είναι απόλυτα συνεπής στο οικονομικό κομμάτι και μια διοίκηση η οποία πρώτα απ' όλα απαρτίζεται από άφθαρτους ανθρώπους στο ποδόσφαιρο και δεύτερον, κατά την προσωπική μου άποψη, παράγοντες οι οποίοι δεν ζουν από το ποδόσφαιρο αλλά ζουν για το ποδόσφαιρο, καταλαβαίνετε ότι σίγουρα προσελκύει πολλούς ποδοσφαιριστές. Όπως θεωρώ ότι εάν πρώτα ο Θεός η ομάδα μείνει στην κατηγορία και μπορέσει και φτιάξει Σαντορίνη το γήπεδο, νομίζω ότι θα είναι μια ομάδα που θα προσελκύσει στο νέο πρωτάθλημα καλούς ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό και μετράει πάρα πολύ η ομάδα φέτος να μείνει στην κατηγορία. Coach, βλέποντας κανείς το βιογραφικό σας, πρώτον παρατηρεί ότι είναι πολύ πλούσιο και δεύτερον ότι είναι κάποιες ομάδες στις οποίες πήγατε και δύο και τρεις φορές, πηγαίνατε και επιστρέφατε στην ουσία. Θέλω να μου πείτε ποιες είναι έτσι οι ομάδες που περισσότερο έμειναν στην καρδιά σας. Ναι, καταρχάς
κάνω αυτή τη δουλειά σαν προπονητής 25-26 χρόνια και στο βιογραφικό μου έχω πάνω από 650 παιχνίδια έτσι, σαν προπονητής. Και το λέω αυτό, κάνοντας αυτά τα παιχνίδια, πέρασα από πολλές ομάδες και ποτέ δεν να πω ότι μάλωσα με κάποιον. Γιατί εγώ καταλαβαίνω το ποδόσφαιρο και πολλές φορές από μόνος μου, όταν δω ότι μια ομάδα ή εγώ δεν μπορώ να, να τη βοηθήσω ή υπάρχουν κάποια προβλήματα, δεν κάθομαι σε κανένα συμβόλαιο και πάντα σηκώνομαι και φεύγω, γιατί πρέπει να βοηθάμε τις ομάδες. Από εκεί και πέρα, όντως σε κάποιες ομάδες έχω πάει αρκετές φορές. Καταρχάς να σας πω ότι εγώ έχω γεννηθεί στη Νέα Σμύρνη και είμαι Πανιούνιος, είμαι από 10 χρονών. Έχω γραφτεί τότε στα Τσικό, ήταν οι μικρές ομάδες. Έγινα επαγγελματίας και μετά είχα και την τύχη. Έγινα 18 χρόνια επαγγελματίας στον Πανίνο και μετά είχα και την τύχη δύο φορές να είμαι και προπονητής της. Από εκεί και πέρα στις άλλες ομάδες, σίγουρα η Καλλιθέα είναι μια ομάδα που έχω πάει αρκετές φορές και υπάρχει και μια σχέση έτσι αγάπης και με τον κόσμο εκεί. Αν θυμάμαι καλά, και η Χαλκίδα είναι μια ομάδα που την είχα σε όλες τις κατηγορίες, και στη Γάμα Εθνική και στην Τέταρτη πιο παλιά και μετά στη Βήτα. Γενικά είμαι άνθρωπος ο οποίος δένομαι με τις ομάδες και δένομαι γιατί δεν χρειάζεται να είσαι οπαδός μιας ομάδος. Νομίζω ότι αν είσαι σοβαρός και σ' αρέσει αυτό που κάνεις, πάντα δένεσαι με την ομάδα που είσαι, γιατί μόνο έτσι μπορείς να αποδώσεις. Να πούμε και ότι ο Πανιόνιος έζησε και την μαύρη σελίδα στην ιστορία του, που έπεσε από την Α' Εθνική, αγωνίζεται πλέον στην Γ' Εθνική. Αν σας γινόταν πρόταση και ήσασταν ελεύθερος, φαντάζομαι ότι εννοείται ότι θα επιστρέφατε για ακόμη μια φορά. Εντάξει, σίγουρα σας είπα ότι θα γίνεγα από συναισθηματικούς λόγους. Νομίζω ότι ο Πανιόνιος πληρώνει τα λάθη που γίνανε τα τελευταία 6-7 χρόνια. Κάποια στιγμή δεν μπορείς κάθε χρόνο να σώνεις αγωνιστικά μεν, αλλά να υπάρχουν πολλά οικονομικά προβλήματα. Εντάξει, σίγουρα μια ομάδα που σας είπα, εμένα το πατρικό μου είναι ακριβώς απέναντι από το γήπεδο. Δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου μικρό παιδί να κυνηγάω την μπάλα πίσω από τα τέρματα. Έχω δει και έχω παίξει με τεράστιους συμπαίχτες στον Πανιούνι. Και γενικά είναι μια ομάδα που πάντα ενδιαφέρομαι για αυτήν και πάντα την παρακολουθώ, είτε μετέχω στον Πανιούνι είτε δεν μετέχω. Να πούμε ότι είχατε και πέρασμα από την Κρήτη, έτσι, το 2017, αν δεν κάνω λάθος, στα Ναό Χανιά. Ήμουνα στα Χανιά σε μια πολύ δύσκολη βέβαια περίοδο, που οικονομικά η ομάδα ήταν πολύ αδύνατη, είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι και εκεί προσπαθήσαμε να δουλέψουμε, αλλά με προβλήματα πολλά, όμως η ομάδα είχε μείνει στην κατηγορία. Μετά έγινε η συγχώνευση με τον Κισαμικό και νομίζω ότι και τα Χανιά τώρα είναι μια ανερχόμενη δύναμη στο ποδόσφαιρο. Αν σας ζητήσει κανείς να κάνετε μια ανασκόπηση σε όλα αυτά τα χρόνια τα προηγούμενα, μπορείτε να θυμηθείτε κάποια πολύ άσχημη στιγμή που θέλετε να διαγράψετε από το μυαλό σας? Κοιτάξτε, για μένα μια άσχημη στιγμή σαν προπονητής ήταν όταν ήμουν στον Ολυμπιακό Βόλο, που παίξαμε τον Μπαράζ με την Ξάνθη στο γήπεδο του Χαριλάου. Ποια ομάδα θα βγει στην Α' Εθνική? Και ήταν ένα παιχνίδι που ήμασταν καλύτεροι. Θα μπορούσαμε εκείνη την περίοδο να είχαμε βγει στην Α' Εθνική. Δεχτήκαμε ένα γκολ στο 88-89 και ανέβηκε τότε η Ξάνθη. Μάλλον παρέμεινε η Ξάνθη στην Α' Εθνική, γιατί ο Ολυμπιακός Βόλου ήταν δεύτερος. Έπαιξε Μπαράζ με την Ξάνθη, που ήταν από τις τελευταίες ομάδες στην Α' Εθνική. Και είναι ένα παιχνίδι που έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη μου. Είχαν έρθει 5-6 κόσμος από τον Ολυμπιακό Βόλου τότε, που και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, και γενικά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο με έχει έτσι, το θυμάμαι στη μνήμη μου. Από εκεί πέρα υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια που πολλές φορές λέμε παίζεις μια κατηγορία, είτε να ανέβεις είτε για να μείνεις στην κατηγορία. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος, σας είπα ότι έχω πολύ καλές αναμνήσεις από όλες τις ομάδες. Γιατί έχω το γνώθι σε αυτόν, με ποια έννοια? Ότι πολλές φορές ένας προπονητής είναι καλός, αλλά να μην κολλάει η χημεία του με μια ομάδα. Και νομίζω ότι ο προπονητής δεν πρέπει να στέκεται εμπόδιο. Θα πρέπει, όταν δεν πηγαίνει καλά μια ομάδα,
πρώτος να θέτει την παραίτησή του, ώστε στην Ελλάδα ζούμε άλλωστε, να μπορεί κάτι να αλλάξει. Super League 2 παρακολουθείτε, πώς βλέπετε τις κριτικές ομάδες? Ναι, τις παρακολουθώ ανελιπώς. Εντάξει, νομίζω ότι εμένα μου αρέσει καταρχάς, μου αποπνέει μάλλον υγεία ο Εργοτέλης, έτσι, ο οποίος έχει μια φιλοσοφία και ποδοσφαιρική, αλλά και μια φιλοσοφία που παίζουν νεαροί παίκτες, που έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, που θεωρώ όποιος και προπονητής να πάει εκεί είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει αυτή τη φιλοσοφία. Από την άλλη, τα Χανιά είναι μια ομάδα που νομίζω οικονομικά είναι πάρα πολύ καλή, που δεν ξεκίνησε καλά και τώρα βέβαια έχει μπει στα play-off. Νομίζω ότι αυτές οι δύο ομάδες από την Κρήτη είναι πάρα πολύ καλές ομάδες. Απ' την άλλη, μου έχει κάνει αρνητική έτσι, εντύπωση ο Όφη, και νομίζω σε όλους τους κριτικούς δεν λέω και κάτι έτσι, γιατί εγώ τον Όφη τον έχω συνειφασμένο όχι μόνο με την ΑΕθνική, με την Ευρώπη, μια ομάδα η οποία πάντα πρωταγωνιστούσε στην ΑΕθνική και με τον αείμνηστο τον Γκέραρτ και πιο μετά. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος θα μπορέσει να παραμείνει η ομάδα του Όφη στην κατηγορία, γιατί πρώτα απ' όλα νομίζω ότι χρειάζεται και το ελληνικό ποδόσφαιρο τον Όφη, χρειάζεται να είναι δυνατός, είναι από τις καλύτερες επαρχιακές ομάδες και νομίζω παρόλα τα προβλήματα στο τέλος θα μπορέσει να παραμείνει στη Super League. Coach, τώρα τις τελευταίες μέρες γίνεται και ένα θέμα όσον αφορά την αναδιάρθρωση και ήθελα να μου πεις την γνώμη σου. Εγώ καταρχάς, επειδή πραγματικά έχω το θάρρος της γνώμης μου, εγώ το έχω πει από πέρσι ότι δεν αντέχει το ελληνικό ποδόσφαιρο να έχει τρεις επαγγελματικές ομάδες. Έτσι, θεωρώ ότι ήταν ένας νόμος έκτρωμα, θα έλεγα, αυτός του κυρίου Βασιλιάδη. Πολλές ομάδες χάσανε μια κατηγορία, κάποιες βέβαια κερδίσανε. Νομίζω όμως ότι από τη στιγμή που και ο υφυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα γίνει μια κατηγορία Super League 1 και Super League 2 με δύο ομίλους, νομίζω ότι κινείται στην σωστή κατεύθυνση. Βέβαια, ορισμένες ομάδες τώρα, επειδή είναι καθαρά οικονομικά τα κριτήρια, θεωρούν ότι δεν πρέπει η οικονομική πίτα, να το πω έτσι, να μοιραστεί στις 32 ομάδες, να μοιραστεί στις 12 ή 14. Νομίζω όμως ότι δεν αντέχει η Ελλάδα να έχει τρεις επαγγελματικές κατηγορίες. Γιατί κάποια στιγμή και οι πιο μικρές ομάδες, και ειδικά από τις επαρχίες, θα κάνουν πάρα πολύ καιρό να ανέβουν στις πιο πολλές κατηγορίες, στις πιο πάνω. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει είναι ότι να μπουν οικονομικά κριτήρια, να μην μπαίνουν στο ποδόσφαιρο ομάδες πυροτεχνήματα, να παίζουν ένα-δύο χρόνια, τρία στις πιο πάνω κατηγορίες και μετά να εξαφανίζονται από το χάρτη. Νομίζω ότι θα πρέπει υγιείς ομάδες και οικονομικά αλλά και από πλευράς εγκαταστάσεων και οτιδήποτε άλλο να παραμένουν στο προσκήνιο, και κάποιοι άλλοι που δεν μπορούν θα πρέπει να είναι σε κάτω κατηγορίες. Αλλά εμένα ναι, από την αρχή η άποψή μου είναι ότι στην Ελλάδα και το ελληνικό ποδόσφαιρο αντέχει μόνο δύο επαγγελματικές κατηγορίες. Να σας πάω τώρα και στο εξωτερικό, γιατί έχουμε και την νέα Ευρωπαϊκή Super League που θέλανε να φτιάξουν. Ευτυχώς, εν μία ανοιχτή, μπορώ να πω ότι έπεσε. Και αυτή, ποια είναι η γνώμη σας για αυτό που πήγε να δημιουργηθεί? Αυτό το found, να το πω έτσι, ήταν αμερικάνικο. Θέλανε να μπουν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Όλα γίνανε για τα χρήματα. Θεωρώ όμως ότι αν γινόταν αυτό το πράγμα, θα χανόταν η μαγεία του ποδοσφαίρου. Και είδατε ότι όλος ο κόσμος, όλοι οι φιλάθλοι, γιατί ένα από τα λίγα πράγματα που έχει ο άνθρωπος είναι και το ποδόσφαιρο, που μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα, μπορεί να συμμετέχει με χίλιες δύο διαδικασίες, και καταλαβαίνετε ότι πλέον λόγω των οικονομικών αυτών βοηθημάτων που θα δίνανε στις ομάδες θα χάνονταν και η μαγεία του ποδοσφαίρου. Και νομίζω ότι σίγουρα έκανε καλό αυτό το πράγμα, γιατί το να παίζεις ένα τέτοιο πρωτάθλημα, να μην σε ενδιαφέρει ποιος θα κερδίσει, ποιος θα χάσει, νομίζω ότι εξαφανίζει τη μαγεία του ποδοσφαίρου, και έγινε προς σωστή κατεύθυνση και θεωρώ ότι δεν θα ξαναεπανέλθει στο προσκήνιο, γιατί αυτοί που αγαπάμε το ποδόσφαιρο νομίζω ότι δεν θα προσφέρει κάτι στο ποδόσφαιρο. Και κάτι τελευταίο, ποιος θα πάρει το Champions League? Ποιος θα πάρει το Champions League? Τώρα είναι, αυτές οι ερωτήσεις είναι υποθετικές. Νομίζω ότι
Ίσως έχει μεγάλη τύχη η Paris Saint-Germain, η Manchester City, ομάδες όμως που δεν έχουν έτσι, πώς να σου το πω, ευρωπαϊκό background. Νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή είναι σε καλό momentum αυτές οι δύο ομάδες. Βλέπουμε ότι η Real ή κάποιες άλλες ομάδες που ήταν πιο μεγάλες δεν είναι καλά. Εμένα με διαφέρει να γίνουν καλά παιχνίδια, δεν είμαι με κάποιες ομάδες έτσι. Εγώ από μικρός ήμουν Liverpool, τώρα δεν είναι στο Champions League, οπότε δεν με διαφέρει κιόλας. Ήταν ένα ακόμη tie break. Μην ξεχνάτε να κάνετε like στις σελίδες της εκπομπής σε Facebook και Instagram. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.